με τον πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου e-real estate, τον Θέμη Μπάκα, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όντως, αυτή τη στιγμή τα πρώτα μηνύματα τηλέμαχε είναι αισιόδοξα όσον αφορά τη χειμερινή σεζόν στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή από την 5η 28 Οκτωβρίου και 31 Δεκάτου Κυριακή, κατά κύριο λόγο στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας, οι προκρατήσεις βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Πριν θα σας αναφέρω, τηλέμαχε, ότι οι τιμές βρίσκονται σε επίπεδα φυσιολογικά για την εποχή, ενώ εμείς θεωρούμε ότι όσο θα φτάνουμε κοντά στις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και κατά κύριο λόγο στα Σαββατοκύριακα, αυτά που κάνουν κρύο και έχουμε και λίγο χιόνι, θα δούμε τις τιμές να αυξάνονται. Όσον αφορά τώρα το τριήμερο μάλλον που δημιουργείται λόγω της εθνικής επετείου, στην Αράκοβα οι προκρατήσεις αγγίζουν το 86%, ενώ οι τιμές κυμαίνονται από 371 ευρώ σε 690 ευρώ για τις ανυτερεύσεις. 371 ευρώ είναι για μια οικογένεια 4 ατόμων, η οποία μπορεί να διαμείνει σε ένα μήνο 45 τετραγωνικό μέτρο, ενώ όποιος θέλει ένα δικό του αυτοτελές αλέ θα γίνει 690 ευρώ. Στο Μέτσοβο οι προκρατήσεις είναι στο 87% και οι τιμές από 333 ευρώ έως 352 ευρώ. Τα Τρίκαλα Κορινθία στο 85% οι προκρατήσεις και οι τιμές από 526 έως 605 ευρώ. Στα Καλάβρια τα προκρατήσεις είναι στο 75% και οι τιμές από 342 έως 620 ευρώ, κατά κύριο λόγο για διαμερίσματα φωτελή 55 με 75 τετραγωνικά μέτρα, ενώ λόγω του καλού οδικού δικτύου βλέπουμε αυτή τη στιγμή τηλέμαχη κέντρο κινητικότητα και στην περιοχή του νομού Αρκαδίας, όπου περιοχές όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα και το Λεβίδι έχουν προκρατήσει από 76% και 85% και οι τιμές από 242 και 706 ευρώ. Γενικότερα, τηλέμαχη, τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις το καλοκαίρι του 2021 πήγαν πάρα πολύ καλά. Το είχαμε ξαναφέρει στο ραδιόφωνο. Εδώ στα παραπολιτικά, ότι ακόμα και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι προκρατήσεις, ιδιαίτερα σε προορισμούς όπως Σαντορίνη και Μύκονο, βρίσκονταν σε πάρα πολύ καλά ικανοποιητικά επίπεδα. Μάλιστα. Η φετινή χρονιά θεωρούμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα και είμαστε αισιόδοξοι όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμη. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου e-real estate.